Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα και ως τέτοιο ακριβώς το αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αντιμετώπιση ακριβώς αυτού του προβλήματος και αυτού του ζητήματος πρέπει να σταθμίσουμε δύο διαφορετικές ανάγκες. Από τη μία μεριά την ανάγκη για τη βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και για την συγκρότηση ενός βιώσιμου ακριβώς μοντέλου παροχής ρευστότητας στην κοινωνία και από την άλλη μεριά την πολύ μεγάλη ανάγκη για προστασία της λαϊκής κατοικίας. Επειδή η παραπληροφόρηση των τελευταίων ημερών είναι τεράστια σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να θυμίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως η πρώτη κατοικία προστατεύεται για τις λαϊκές τάξεις από ένα εξαιρετικά αυστηρό νομικό πλαίσιο. Αυτό το νομικό πλαίσιο προστατεύει την κατοικία όσων υπερχρεωμένων οικοκυριών έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και η αξία της πρώτης κατοικίας η οποία προστατεύεται ξεκινά από τα 180.000 ευρώ για έναν άγαμο οφειλέτη και φτάνει μέχρι τα 280.000 ευρώ σε περίπτωση που έχουμε οικογένεια με τρία παιδιά. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες οι οποίοι κατέχουν την ιδιότητα του εμπόρου και επομένως δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό μέσω του οποίου μπορούν να ρυθμιστούν χρέη επιχειρήσεων τα οποία υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Με αυτή την έννοια θέλω να τονίσω ότι κατανοούμε την αγωνία και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, ωστόσο να επαναλάβω ότι είναι απόλυτη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει περίπτωση πρώτη κατοικία λαϊκής οικογένειας να βγει σε αναγκαστικό πληστηριασμό. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο δεν κατανοούμε είναι όλους όσους με ψεύδι προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και τελικά καταλήγουν ανεξαρτήτως των προθέσεών τους να λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ μεγαλοφιλετών και στρατηγικών κακοπληρωτών. Μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει πολλά μέτρα που έπρεπε να είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε κάνει το εξωσυμβαστικό συμβασμό, έχουμε κάνει ένα καινούριο πτωχευτικό κώδικα, έχουμε βάλει σε όλα αυτά κοινωνικά κριτήρια, δεντολογία αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων. Τώρα περάσαμε και συμβαστικό για κάτω από 50.000 που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η προστασία που υπάρχει μέχρι το 2018 το τέλος με το νόμο Κατσέλη-Σταθάκη που φτάνει προστασία σπίτι μέχρι αξίας 280.000 αν υπάρχουν τρία παιδιά είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας της κοινωνίας. Είναι σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να προστατέψουν την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ήρεμοι, όλοι να κατανοούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές ανάγκες σε αυτή την κοινωνία. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι να έχουμε ανάπτυξη και να έχουμε κοινωνία που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στους ανακίνητα στρατηγικών κακοπληρωτών και πολιτών οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια υψηλού κόστους, συγκεκριμένα ένα ακίνητο το οποίο εκπληστηριάστηκε, το δάνειό του ήταν 1.450.000 ελβετικά φραγκά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί που διαμαρτύρονταν εκείνη τη στιγμή κάτω από το γραφείο της συμβολογράφου η οποία διενεργούσε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό προστάτευαν το συγκεκριμένο κακοπληρωτή, ο οποίος από τις πληροφορίες που έχουμε εμπλέκεται και στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Το ερώτημα είναι ποιους προστατεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται κατά αυτής της διαδικασίας η οποία είναι διαφανής και υπό τον απόλυτο έλεγχο της κυβέρνησης και του κράτους. Το δεύτερο είναι ότι την ίδια ώρα διενεργούνταν στο Ειρηνοδικείο οι συνήθεις πληστηριασμοί, οι δημόσιοι πληστηριασμοί. Από ό,τι διαπιστώσατε κι εσείς από τον κατάλογο το οποίο δώσαμε σε δημοσιότητα, δεν υπήρχε
κανένα ακίνητο πρώτης κατοικίας, το οποίο να αφορά δανειολήπτη, δηλαδή έναν πολίτη και την τράπεζα. Και τα ακίνητα αυτά είχαν να κάνουν με οφειλές πάρα πολλών χιλιάδων ευρώ έως και εκατομμυρίων. Επομένως θέλω να πω ότι τα επεισόδια που έγιναν ήταν απαράδεκτα. Οι διαμαρτυρίες που έγιναν δεν έγιναν για τους πληστηριασμούς που διενεργούνταν εκείνη την ώρα, διότι δεν αφορούσαν πρώτη κατοικία, δεν αφορούσαν λαϊκές κατοικίες, αλλά ακίνητα μεγάλης αξίας, είτε χρέη ιδιωτών μεταξύ τους και όχι ιδιωτών πολιτών με τις τράπεζες. Μένω μόνο στη δήλωση του τέος δημάρχου της Κεσαριανής, ότι η εκδήλωση αυτή που έγινε ήταν συμβολική και δεν αφορούσε τους πληστηριασμούς, αλλά έναν αδιόρατο φόβο για το τι μέλη γενέστε. Και θέλω να μείνω σε αυτό ιδιαίτερα και να πω από πού και ως πού γνωρίζουν οι διαμαρτυρόμενοι τι θα γίνει στο μέλλον, όταν οι νομοθετικές προβλέψεις που ισχύουν αυτή την ώρα θα ισχύσουν σε βάθος χρόνου και κατοχυρώνουν απολύτως τη λαϊκή κατοικία και την πρώτη κατοικία των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την κρίση. Αυτά τα ερωτήματα επιτέλους ας απαντήσουν και ας σταματήσουν να λειτουργούν ως πολιορκητικός κρυός των μεγάλων οφειλετών, αυτών που έχουν τις βίλες με τις πισίνες, των πολλών εκατομμυρίων, οι οποίοι τα χρήματα τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό και πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια, μισθωτοί και συνταξιούχοι, τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. Πιθανολογείται ότι πίσω από τις εκδηλώσεις αυτές...